Αρκετά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας και ο χώρος του κλειστού, καθώς οι συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις μετρούν κάποιες δεκαετίες ζωής, χωρίς να έχει γίνει ουσιαστική βελτίωση. Το Δημοτικό λοιπόν Στάδιο και το κλειστό της παραλίας επισκέφθηκε η Δημοτική Παράταξη Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες του Μανώλη Μάκαρη με σκοπό να καταγράψει τα προβλήματα προκειμένου να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση βελτίωσης και αναβάθμισης των συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, η οποία θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Να σημειωθεί ότι η ανάλογη επίσκεψη είχε γίνει και στο κολυμβητήριο, ενώ έχει προηγηθεί ανοιχτή σύσκεψη με εκπροσώπους αθλητικών σωματείων, φορέων και καθηγητών φυσικής αγωγής για το στίβο, το μαζικό αθλητισμό, τη ρυθμική γυμναστική, το τένις και τον αθλητισμό για αμαία. Συνεχίζουμε, όπως γνωρίζετε, την προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων αθλητισμού και αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Καλαμάτας. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει μια επίσκεψη στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, όπου έχουμε δει τα προβλήματα και έχουμε κάνει τρεις συσκέψεις για αθλητικά θέματα. Προχωράμε και στο συγκεκριμένο στάδιο, το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, το οποίο είναι, όπως βλέπουμε, είναι μια μεγάλη επένδυση για την πόλη μας. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι συντηρημένο σωστά. Παλαιότερα είχαν πει ότι θα συντηρηθεί, μάλιστα μιλάγανε και για το ΕΣΠΑ, ένταξη στο ΕΣΠΑ, ότι και ο Δήμος και η Περιφέρεια θα βοηθήσει έτσι ώστε να ενταχθεί η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου στο ΕΣΠΑ, δεν έγινε τίποτα. Και μιλάμε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια και έχει υποστεί τις φθορές, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια και θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτά τα προβλήματα. Το Δημοτικό Στάδιο εξυπηρετεί πολλούς σημαντικούς συλλόγους της πόλης μας, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, όσον αφορά το στίβο, όσον αφορά το βόλεϊ, και πρέπει ο Δήμος και η Περιφέρεια να προστρέξει, να δει τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσει. Παλαιότερα λέγαμε ότι το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας προσφέρεται, είναι ιδανικό για να φιλοξενήσει πρωταθλητές, έτσι ώστε να έρχονται εδώ πέρα για να αθλούνται. Δυστυχώς έχει ουσιαστικά χειροτερεύσει πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, που όχι μόνο για πρωταθλητές δεν κάνει, αλλά ούτε και για τους αθλητές του μαζικού αθλητισμού. Δηλαδή, αυτό που είπατε, χωρίς να είναι ανοιχτό το προσβάσιμο. Οπότε μόνο στους αγώνες. Αυτό πήγα να σου πω, αλλά πρέπει κάποιος να το ξέρει. Έχει. Έχει, 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 έχει.